Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Θα μιλήσω λίγο αυτό εκεί πέρα για να μην ακούγεται. Α, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. All About Aris on Air, παρά θα πάμε και τις 6.30. Πάλι ακούγεται. Χρήστον Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Μια ξεχωριστή εβδομάδα, θα λέγαμε, Χρήστα. Γιατί είναι ξεχωριστή? Για μια μισή ώρα θα τα λέμε παρέα. Στον απόϊχο ενός γεμάτου διημέρου που είχαμε μπασκετικά και ποδοσφαιρικά, όχι με τα αποτελέσματα σίγουρα τα οποία θέλαμε ως Άρης και ως εκπομπή, για να σχολιάσουμε σήμερα και μαζί με εσάς, εννοείται που επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ένα ζήπο δίνω. Και... πρέπει να στείλω εγώ. Θα στείλω εγώ, ρε. Δώσε ένα ζήπο στο λαό του Άρη. Από την μπουτίκ. Τι να γράφουμε δηλαδή? Γράψε ό,τι θέλετε. Ονοματεπώνυμο. Γράψτε ζήπο. Α, ονοματεπώνυμο βασικά. Ναι, FM και ένα ονοματεπώνυμο. Στο 54222 κληρώνουμε ένα ζήπο για τους καπνιστές. Από την μπουτίκ της Παϊάρ. Δεν είναι απαραίτητο να καπνίζετε. Γιατί, μπορείτε να το κερδίσετε. Τα κεριά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, να τα ανάψουμε στην κοπέλα. Μπορείτε να τον πάρετε και να τον κάνετε δώρο. Να τον κάνετε δώρο. Στη φίλη σας, στο φίλο σας. Ζήπο στη φίλη μας. Υπάρχουν κινήσεις που καπνίζουν, χρήσατε. Με ζήπο. Βεβαίως, έχω πετύχει. Ωραία. Εμείς δίνουμε όμως το ζήπο. Εμείς δίνουμε το ζήπο. Εντάξει, λοιπόν, επαναλαμβάνω. Προσφορά από την μπουτίκ της ΠΑΕΑΡΙΣ. Μπουτικάρα. Μπουτικάρα. Μπουτικάρα, αλήθεια. Και δεν έχουμε πάει ακόμα στην ανανεωμένη. Έχω πάει. Έχω αγοράσει. Εσύ πήγες για τα σχολικά έξω. Θα πάω να πάρω κι άλλα. Back to school. Τι, τα τελειώσατε? Τι. Τα διαλύσαμε. Τα φάγαμε. Κάτσα μεγαλώσει και μικρή τώρα να δεις. Και μικρή θέλει. Σβίστρα, ξύστρα, μολύβια. Για πού? Για τον παιδικό. Δεν χρειάζεται για κάπου, βλέπει τους άλλους που έχουν. Έφτασε να πάει παιδικό, Πάει παιδικό. Όταν μεγαλούν τα παιδιά, καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις και εσύ. Λοιπόν, FM και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54222. Ή ότι θα κάνεις κι άλλα πιο νέα. Ή ότι πρέπει να κάνεις επιτέλους, αν κόψεις το κάπνισμα. Δηλαδή, αν κόψεις το κάπνισμα, θα κάνω παιδιά χρυσά. Θα δεν το κόψεις, θα κάνω παιδιά, ας πούμε. Όχι. Τι λες, λες. Έτσι πάει. Δεν πάει έτσι. Έτσι πάει. Διάσε να κάνω παιδιά. Μπας και βαφτίσω. Θα το βαφτίσει. Και φέρω το επόμενο δημοσιογράφο. Δεν το σκέφτεσαι καλά. Ναι, σωστά. Δεν το σκέφτεσαι, όχι, δεν το σκέφτεσαι καλά, γιατί μετά θα σου λέω να έχω το παιδί, να το ένα, το άλλο κτλ. Τι έχω? Έχω το παιδί, το ένα, το άλλο. Η μαμά του που είναι? Ίσα-ίσα, με το παιδί θα σοβαρευτεί. Σταματήσει να γυρνά από εδώ και από εκεί με 3-4 που σε απασχολούν τα Σαββατοκύριακα. Δύσκολα. Και θα σε απασχολεί το παιδί τις καθημερινές. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε. Σοβαρευτεί επιτέλου. Θα σχολιάσουμε. Το χθεσινό παιχνίδι στο Βικελίδη. Ποιο παιχνίδι? Αυτό που είδαμε το έχω διαγράψει. Δεν πάει έτσι, Χρυσάνθε. Δεν πάει έτσι. Κρατάμε και τα καλά, κρατάμε και τα άσχημα. Πάντα. Ποια είναι τα καλά? Δεν είπα ότι έχει κάτι καλό από χθε. Αλλά υπάρχουν και άλλε στιγμέ που είχαμε καλά. Ναι. Υπάρχουν στιγμέ όπω χθε που ήταν τα άσχημα. Το καλό είναι ότι το Open εξακολουθεί να μην δείχνει τον πίνακα τη βαθμολογία. Είναι λοιπόν μια. Άρα σημαίνει ότι ο Άρης είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ και πρώτο. Είναι ένα καλό κίνητρο λοιπόν. Αυτό είναι ένα καλό. Όσο λοιπόν αυτοί λένε δεν δείχνουμε τη βαθμολογία ή δεν λένε καθόλου, ναι, δε, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Ξέρεις τι πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης τώρα? Να πάει από δίπλα και να τους πει: κοιτάξτε να μην δείξουν τη βαθμολογία ποτέ. Ναι. Πολύ καλό. Αυτό λέω και εγώ. Το Μέγκα και η ΕΡΤ που έχουν αθλητικές εκπομπές επίσης τη δείξαν τη βαθμολογία. Με ένα χ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός είσαι πάλι πρώτος. Με τριπλή ισοβαθμία. Αν κερδίσει κάποιος από τους δύο, δεν είσαι. Είσαι δεύτερος. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Άρης θα μπορούσε να είναι με πολύ καλύτερη την ψυχολογία όλων μας μόνος πρώτος, με 9 βαθμούς, και δυστυχώς πέταξε 2 βαθμούς κόντρα στα Γιάννενα απέναντι σε μια μέτρια ομάδα. Παρουσίασε τις γνωστές παθογένειες του πρώτου ημιχρόνου, γιατί και με τη Λαμία και με την Κοβαλίβκα και με την... Με το Βόλο όχι. Στα εντός έδρας παιχνίδια, να το περιορίσω λοιπόν. Ναι. Στα εντός έδρας παιχνίδια παρουσίασε αδυναμίες που σε ένα βαθμό τρόμαξαν. Και εμένα και τον κόσμο και γενικότερα απογοήτευσαν. Είναι αδιανόητο για μένα να μπαίνουν τα Γιάννα που έχουν να παίξουν 6 μήνες μπάλα. Okay, με μια ομάδα σαφέστατα για μένα καλύτερη από της Λαμίας παράδειγμα. Με πιο ικανούς ποδοσφαιριστές, πιο σφιχτή πίσω. Και με διάθεση να παίξει μπάλα. Με διάθεση σε ένα βαθμό να παίξει μπάλα, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι για τα Γιάννα είναι μια χαρά. Δηλαδή οι επιλογές που έχουν κάνει και αυτός που έβαλε τον γκολ. Αλλά και ο Λέο μπροστά. Και ο Κρίσμα. Μ' άρεσε το back το αριστερό,
Ο Βέλγος, Βέλγος. Ο Πίρσμαν. Αυτός. Ναι, ο Πίρσμαν. Ο... Γενικότερα μια ομάδα και ο Σιόντης. Για τα δεδομένα του ΠΑΣ είναι μια χαρά παίκτης. Έχει τίμιους ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων έχει μια ομάδα που για μένα για να κινδυνεύσει θα πρέπει να κάνει πολλά λάθη μέσα σεζόν. Είναι άλλες οι ομάδες που προέχουν. Και δεν έχω δει και τον Απόλλωνα ακόμα για να ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα μέτρια που ο Άρης θα έπρεπε να κάνει ένα 2-0, 3-0, άντε 3-1 γιατί δέχτηκε σε ένα γκολ και να τελειώνει η κατάσταση. Αντιθέτως είδαμε αυτή την ομάδα να προηγείται 2-0 στο 22. Είδαμε έναν Άρη να μην ξέρει που πατάει και που βρίσκεται μεσοαμυντικά. Αλλά είδαμε και έναν Άρη ο οποίος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια μεσοεπιθετικά ήταν καλύτερος. Αυτό είναι το παράδοξο. Κάπως ανορθόδοξα βέβαια. Έλα στο μικρόφωνο, μην κάθεις πίσω. Κάπως ανορθόδοξα βέβαια. Ήταν καλύτερος. Έβγαλε φάσεις. Έβγαλε ευκαιρία. Και είναι αλήθεια ότι αυτό είναι άλλωστε το ποδόσφαιρο. Χάνει την ευκαιρία ο Φετβατζίδης και στην εξέλιξη δέχεσαι τον γκολ. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει, και το είπα και το πρωί, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ποδοσφαιριστές που πέρσι κάναν το κάτι παραπάνω δεν βλέπονται μέχρι στιγμής. Και μιλάω για δύο που βέβαια ο κόσμος δεν τους ξεφωνίζει αυτούς. Ξεφωνίζουμε τον Ντάτκοβιτς, ορθώς τον ξεφωνίζουμε, αλλά το Ρόουζ που θα έπρεπε να καλύψει το όποιο κενό δημιουργείται από τον Ντάτκοβιτς, να είναι πολύ καλύτερο στην απόδοση και βελτιωμένος και είναι ο χειρότερος παίκτης του Άρη στα πρώτα παιχνίδια. Ο χειρότερος παίκτης του Άρη είναι ο Ρόουζ. Γιατί βάζεις και μια ζυγαριά. Και δεν μπορώ να έχω την ίδια. Ο δεύτερος είναι, θα πω. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια πέτσα από κάποιον που είναι ένα μήνα στην ομάδα με αυτόν που είναι δύο χρόνια. Και αν το δεις και με τα συμβόλαια. Από αυτόν που σιγά σιγά είναι από τα πρώτα συμβόλαια στην ομάδα. Γιατί πήρε αύξηση. Και αύξηση πήρε και δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το δεύτερο γκολ, okay, ο Κουέστα φταίει στην φάση, αλλά πώς φτάνουμε να πάρει κόρνερ η ομάδα των Ιωαννίνων εκεί που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς φάση. Και μέσα από την αστάθεια του Ρόουζ φανερώνται και δυναμίες του Ντάτκοβιτς. Και αυτό. Επίσης ο Σάσα, δεν ξέρω τι έχει πάθει, είναι πολύ κακός. Δεν έχει τα τρεξίματα που είχε, δεν είχε τα κοψίματα που είχε, δεν έχει την προώθηση του παιχνιδιού, δεν έδωσε μία σωστή πάσα. Όταν λοιπόν αυτοί οι δύο κομβικοί σου ποδοσφαιριστές που έκαναν το κάτι παραπάνω πέρσι είναι σε κακή κατάσταση, είναι φυσιολογικό και η ομάδα να είναι σε κακή κατάσταση. Εγώ πρώτα αυτό βλέπω και μετά πάω στον Ντάτκοβιτς που είναι μία επιλογή που δεν σου βγαίνει μέχρι τώρα. Ας μην βιαστούμε. Οκ, 3-4 παιχνίδια είναι. Ήταν πολύ κακός και χθες ο Κροάτης. Αλλά από την άλλη, το μόνο που μπορώ να πω σε σχέση με το Μάντσιο στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι δεν γίνεται να έχεις βάλει δύο αριστερούς στόπερ στην 11. Ναι. Δεν θα πω το βαριά κορμιά ή οτιδήποτε άλλο. Δύο αριστερούς. Καταρχήν ο Δέλη, από εκεί που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορεί να παίξει. Για πολλούς λόγους, μην το αναλύσουμε τώρα. Το ξέρει και ο ίδιος ο Δέλη και το. Το είχαμε πει και πριν το παιχνίδι κιόλας που φαινόταν μέσα τις δοκιμές ότι δεν έχει ποδοσφαιρική λογική. Δεν είναι ορθολογικό. Και δείτε το παιχνίδι που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο ο Δελτζήσης. Η μέρα με τη νύχτα. Που είναι εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ψαχνόταν κι αυτός. Γιατί ήταν ένα δίδυμο που δεν το είχαμε δει ποτέ ξανά. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε, είναι και με την αντίληψη. Με το... Είναι η αντίληψη γιατί είναι η θέση του αριστερό στόπερ. Είναι ότι είχε τον Ρόουζ δίπλα που επί Παντελίδη είχαν παίξει πολλά παιχνίδια μαζί, ειδικά. Και έχουμε λοιπόν ένα παιχνίδι με το Ρόουζ δεξί μπακ να μην βλέπετε. Με τα στόπερ να παίζουν πρώτη φορά και να προσπαθούν στο πρώτο 20 λεπτό. Και είσαι γκαντέμις, είναι η αλήθεια. Γιατί γίνονται αυτά τα γκαντέμις και έλλειψη ικανότητα είναι το δεύτερο γκολ. Το πρώτο γκολ. Το μισό το χρεώνεται ο Κουέστα, το άλλο μισό είναι του Σάσα. Εντάξει, το Κουέστα ρε χρειάζεται να το πιάσει εκεί πέρα. Αν το δεις, δεν είχε καλή θέση. Ο Σάσα τελευταία στιγμή πάει πάνω στον Άμετς, αλλά έχει σουτάρει. Ο Σάσα έπρεπε να έχει καλύψει εκεί. Όταν φτάνει το αντίπαλο αμυντικό χάφ εκεί, φίλε, του λες βάλε γκολ. Αυτό του λες. Αυτό του λες. Είναι λοιπόν αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς βλέπω ότι ο Γκάνεα παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος. Και χθες ήταν καλός ο Γκάνεα. Δεν ήταν κακός. Βρίσκει ρόλο. Και ρόλο βρίσκει και τα ανεβάσματά του έχει και ψιλοκόβει, αρχίζει και κόβει. Οκ. Δεν περιμένω από τα πρώτα δυο μάτς να παίζει στο φουλ.
Αλλά έχει δυνατότητες, φαίνεται ότι έχει δυνατότητες. Ο Λόπεθ μπορεί να μην έχει απειλήσει τον αντίπαλο, μπορεί να μην έχει σκοράρει. Αλλά ένα παιδί που μάχεται πάρα πολύ, παλεύει, τρέχει, κάνει. Εγώ πιστεύω ότι αν τροφοδοτηθεί θα έρθουν για τα γκολ. Και από εκεί και έπειτα περιμένω εν αγωνία σε αυτή την αλλαγή Φέτφα Ματέο, προκειμένου να τελειώσει αυτό το γαϊτανάκι. Γιατί ναι, μεν ο Φέτφα χθες έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά δεν είναι ο Φέτφα που ήταν πέρσι. Και μετά το 65-70, μόλις άρχισε να κλωτσάνε στο ψαχνό οι άλλοι, κατέβασε ταχύτητα και σου λέει αύριο φεύγω. Σήμερα δηλαδή. Όλοι κατεβάσαν ταχύτητα. Αυτό το είναι το δεύτερο πράγμα που με προβλημάτισε. Μετά από το 2-2. Ότι στο 2-2 λες και φτάσαμε στο σκορ που θέλαμε. Δεν έχει κάνει φάση. Μία φάση έχει κάνει ένα σουτ του Γκάμα στο 83 που κοντράει την μπάλα. Αλλά δεν απείλησες. Δεν απείλησες καθόλου. Και δεν έχει λογική για μένα αυτό. Και τώρα η ομάδα αυτή είναι πάρα πολύ προπονημένη, Νίκο. Μου το λέει και ένας φίλος μου αυτό χθες. Που ξέρει από γυμναστικές και τέτοια. Παίζει και αυτό, να ξέρει. Ή δεν είναι καθόλου προπονημένη, Νίκο. Κοίτα. Είναι, έλα στο μικρόφωνο κοντά, φίλε. Κοίτα. Δεν είναι να ξαπλώνεις το δέντιο και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα από τα δύο συμβαίνει. Ή είναι πολύ προπονημένη και αυτό θα φανεί σε 2-3 μάτς. Ή δεν είναι προπονημένη και θα πρέπει να κάνει επιπλέον δουλειά στο κομμάτι αυτό ο Μάντζιος για να έρθει σε μια ισορροπία. Θα πω και μια τρίτη παράμετρο με απόλυτη ψυχραιμία. Όταν μια ομάδα που πολλές ομάδες το έχουν αυτό φέτος, γιατί είμαστε σε αυτή την ειδική κατάσταση του κορονοϊού. Καταρχήν δεν έκανε κανονική προετοιμασία. Δηλαδή εύκολα τα λέμε εμείς, αλλά δεν έκανε κανονική προετοιμασία. Όταν λοιπόν είναι και ο Άρης με τον Μπαν και ξεκινάει και φτιάχνει την ομάδα του τον Ιούλιο και προσθέτει συνεχώς παίκτες τον Αύγουστο και είναι στο πρώτο διάστημα των αγώνων, είναι φυσιολογικό όταν κάποιος παίκτης είναι στο 30, κάποιος στο 50, κάποιος στο 60, κάποιος στο 70 και κάποιος στο 80, είναι φυσιολογικό ως ομάδα να βγαίνει αυτή η αδυναμία μέσα στο γήπεδο. Δεν το έχει μόνο ο Άρης αυτό. Το έχουν πάρα πολλές ομάδες, όπως βλέπω στο ξεκίνημα της Super League's, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε και τα αποτελέσματα που βλέπουμε, με πολλές απώλειες για τους φαινομενικά μεγάλους που θεωρητικά αυτά τα μάτς τα κερδίζουν. Είναι όμως άλλη εικόνα του Άρη στο Βόλο, που μέχρι το 90-95 τρέχει, δεν έχει ανάγκη για τίποτα. Είχε ένταση. Και είναι άλλη εικόνα του Άρη χθες. Ναι. Για μένα και αυτό έχει εξήγηση. Γιατί λείπουν χθες 2-3 κομμάτια του παζλ, τα οποία πραγματικά δώσανε στο Βόλο πολύ μεγάλη ένταση. Ο ένας είναι ο Σάκητς. Ο Τζέκο. Ο δεύτερος είναι ο Τζέκο. Αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί. Παράλληλα όμως, στο παιχνίδι στο Βόλο, παίζει ο Ντάτκοβιτς με τον Ρόουζ. Ναι. Και τα πάνε καλά. Ναι, δεν ήταν άσχημος. Ο Ντάτκοβιτς ήταν καλός με τον Ρόουζ δίπλα. Γι' αυτό είναι η μόνη μου ένσταση. Okay. Η μόνη μου ένσταση ότι θα έπρεπε για μένα. Τώρα, ωραία τα λέω εγώ από εδώ πάνω, από το μικρόφωνο. Θα έπρεπε ο Μάντζιος, αλλά είναι γκαντέμις. Διότι αν ο Σάκητς ήταν καλά, εγώ θεωρώ ότι θα έπαιζε ή με Ρόουζ Ντάτκοβιτς ή με Δέλη Ρόουζ. Με ένα από τους δύο. Με ένα από τα δύο δίδυμα. Με Ρόουζ Ντάτκοβιτς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πάει σε μία αλλαγή και προτιμά τον έμπειρο. Προσέξτε, στα γκολ δεν έχει ευθύνη ο Δελιζής ή ο Ντάτκοβιτς, έτσι. Όμως είναι αυτή η ανισορροπία που έχει και στην κόντρα ο Ρόζ που παίζει δεξιμπακ, που δεν παίζει καλά, αλλά και η όλη λειτουργία της ομάδας. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν κάνεις και λάθη. Απλά το σημειώνω για το θέμα της φυσικής κατάστασης. Δεν μπορεί μια εβδομάδα πριν να τρέχανε και μια εβδομάδα μετά να μην μπορούν να τρέξουν. Όμως φάνηκε. Και ο Γκάμα έπεσε, και ο Φετφατζίδης έπεσε, και ο Μπερτόγλιο έπεσε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, με όλη μου την αγάπη, συγγνώμη, Ρεσιμάνο, μπήκε στο 70. Πότε μπήκε?
και παίζεις, λες και είσαι πιο κουρασμένος από τους άλλους που βγήκανε. Δεν γίνεται να μην έχεις ένταση, φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί λέμε για τους Ντάτκοβιτς, τους Μάνκοβιτς και τους υπόλοιπους, λέμε για το Ρόουζ, λέμε το ένα, λέμε το άλλο, τους ξένους. Έλληνας ποδοσφαιριστής, μπαίνεις μέσα στο 70 και δεν κάνεις ένα sprint. Ένα τρέξιμο να πιέσεις. Και έχεις τον Ισπανό, τον άλλο που τον κράζουν όλοι, το λευκό Ιντέγε, όπως λένε, και τρέχει πάνω κάτω, κάνει τάκλι στον τερματοφύλακα δύο φορές και κερδίζει τα πλάγιο και τα out και το ένα και το άλλο. Μάχεται. Και τσίκι τσίκι, σιγά σιγά, okay, και τα λοιπά. Η ομάδα θέλει, Νίκο μου. Ναι, Χρυσανθέ μου. Στόπερ. Θα πάρει. Ματέο, αντί για Φέτφα. Θα πάρει. Αν όχι Ματέο. Που εντάξει, αν με ρωτούσες πριν από την ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα περί Ευρωπαϊκής Λίστας, σου έλεγα ότι σήμερα το απόγευμα τελειώνει. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Για δεν είμαι ούτε ο Ματέο ούτε ο μάνατζερ του. Η πληροφόρηση που έχουμε και από την πλευρά του Ματέο και από την πλευρά του Άρη, αλλά και τα δημοσιεύματα στην Σερβία, λένε ότι σήμερα αύριο θα τελειώσει το θέμα και ο παίκτης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και τσουπ βγάζουν μια λίστα ο Ερυθρός Αστέρας που μπορεί να, λέει, να μην λέει και τίποτα αυτό, έτσι. Ναι. Γιατί άλλωστε και άλλοι παίκτες. Ο Ακπομ, ας πούμε, δηλώθηκε με τον Πακ, την άλλη μέρα έφυγε. Έπαιξε ένα μάτς και έφυγε. Ο Λιμιός δηλώθηκε με την Μπενφίκα και δεν έπαιξε καν. Είχε τον κορονοϊό βέβαια αυτός. Ο Τσόλακ είχε δηλωθεί με τη Ριέκα στη λίστα για την Κοβαλίβκα και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε μετά αυτά τα, για τα μεταγραφικά περί Ματέου. Λέω λοιπόν ότι θέλει να πάρει στόπερ. Θες να πάρεις Ματέο. Ενδεχομένως έναν ακόμα εξτρέμ. Ενδεχομένως, και το λέω το ενδεχομένως γιατί έχει το Μαντσίνη, ο οποίος χθες έπαιξε μπακ. Δεν ήταν άσχημος. Κατά ανάγκη. Δεν ήταν άσχημος. Μια χαρά ήταν. Δεδομένου των συνθηκών, έτσι. Ξέρεις τι όμως, δεν ήταν άσχημος. Δεν ήταν άσχημος, αλλά έπρεπε. Φίλε, έχασε ένα παίχτη μπροστά. Έπρεπε εκεί. Εκεί έπρεπε να βγάλεις ή το Φέτφα ή τον Γκάμα. Έναν από τους δύο. Γιατί δεν μπορούσαν. Ήταν κουρασμένοι πάρα πολύ. Και να δώσει εκεί ταχύτητα με την ασφάλεια που μπορεί να σου δώσει ένας κανονικός δεξιός μπακ. Είναι ανέτοιμος τελείως ο Σούντγκρεν. Εγώ θα τον έβαζα και θα βάζω το Μαντσίνη μπροστά. Αλλά έτσι. Δεν μπορούσε να πετάξει το Σούντγκρεν, Χρήση, αυτή την καλή μέρα. Χθες δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να το πει. Χθες δεν μπορούσε σίγουρα. Δεν ξέρω. Ωραία τα λέμε εμείς έξω από το χορό. Και προσέξτε κάτι, ένα στατιστικό και πάμε στο διάλειμμα. Ο Ένινγκ έφυγε γιατί. Έβαλε το Σάσα δεξιμπακ. Μετά έβαλε το Μαντσίνη δεξιμπακ. Και έκανε κάποιες αλλαγές που μπέρδεψαν την ομάδα. Ο Μάντζης δεν τερμάτισε τόσο να βάλει τον Ντάτκοβιτς αριστερό μπακ, αλλά έκανε τις ίδιες αλλαγές. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πρόβλημά του ήταν εκεί. Για διαφορετικούς λόγους. Απλά ο Ένινγκ το δημιούργησε μόνος του το πρόβλημα. Γιατί είχε το Σάκιτς. Γιατί είχε το Σάκιτς. Ενώ το Μάντζης δεν τον είχε. Ενώ ο Μάντζης πήγε να βρει μία λύση και τι έκανε? Στηρίχθηκε σε αυτό που γινόταν στην ομάδα μέχρι πρότινος. Που είναι το λογικό να ξέρετε για ένα προπονητή. Και στην τελική, ποιο να βάλει δεξιμπάκ, ρε παιδιά, όταν βλέπει ότι ο Ρόζο εκεί σέρνεται και ο Ντάτκοβιτς δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Θα μπορούσε. Εκτός του Σάσα. Θα μπορούσε βέβαια, εντάξει, ναι, να διατηρήσει το Ρόζ, εγώ σου λέω. Και να βάλει τον Μπακαλιάνη στο στόπερ. Ναι. Και θα πήγαινες με 0-2 και θα έβαζες ένα νεαρό παιδί εκεί. Μα το πρόβλημα να διατηρήσει το Ρόζ είναι ότι ο Ρόζ είχε πρόβλημα. Είχες να χάσει τίποτα. Ναι. Ότι ο Ρόζ ήταν τραγικό, θα δώσει και τρίτο γκολ. Αυτό είχες να χάσεις. Πρόσεξε λίγο. Ο Ντάτκοβιτς είναι κακός. Δεν είναι όμως χειρότερος από τον Ρόουζ. Βγάζει τον Κροάτι γιατί μπορεί ο Ρόουζ να πάει στα στόπερ και να παίξει ο Σάσα δεξιά. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ναι. Αν έβγαζε. Μονόδρομος θα είναι για αυτόν εκείνη την ώρα. Γεια σου, Μαγλιζάκη. Ομόρφη είναι το στούντιο. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεν είχε άλλη λύση από το να το κάνει αυτό. Και με αυτή την αλλαγή άλλαζε δύο θέσεις. Ενώ με την άλλη που λες εσύ άλλαζε μία. Μα το θέμα μου είναι εμένα περισσότερο ότι ο Ρόου ήταν κακός παρά ο Ντάτκοβιτς. Καταλαβες. Θα πάμε στο διάλειμμα.
Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πούμε συνέχεια κι άλλα για το παιχνίδι. Μάλιστα. Το χθεσινό. Ό,τι πείτε. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά. Έχουμε. Τα δεδομένα έχουμε. Φυσικά έχουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα σας, παιδιά. Ένα ζύπο κληρώνουμε. Προσφορά της μπουτίκ της PyArx. Ανανεωμένης μπουτίκ την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε. FM και ενώνομα τυπώνυμο στο 54222. Λίγο πριν τις 6.30 θα κάνουμε την κλήρωση. Στέλνετε και τα μηνύματάκια στα σχόλιά σας. Και για το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα με τον μπάσκετ δεν ξέρω κατά πόσο έχετε διάθεση να ασχοληθείτε. Με αυτά τα οποία καλύτερα είδαμε. Όχι. Καλύτερα όχι με αυτά τα οποία είδαμε το περασμένο Σάββατο. Εγώ για ένα δεκάλεπτο άντεξα να βλέπω. Φίλος ο Δημήτρης. Εγώ το είδα όλο. Το δεκάλεπτο ή το δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο μια χαρά ήσουν στο πρώτο ημίχρονο. Το μονοκάμερο με κνεύρισε. Άλλο ο φίλος ο Δημήτρης λέει, πάντως λέει χθες τα Γιάννα φαινόταν πιο πολύ να θέλαν την νίκη. Δεν είναι ότι θέλει. Και ο Άρης την ήθελε. Εντάξει, τα Γιάννα παίζαν πρεμιέρα, ρε παιδιά. Το θέμα είναι πώς το παρουσιάζει. Τα Γιάννα παίζαν πρεμιέρα, είχαν αυτό το κίνητρο. Αλλά αυτό που και ο Χρήστος πριν είχαν να παίξουν μπάλα από τον Μάρτιο. Και σε κάνανε 0-2. Καλά, δεν σε κάνανε ακριβώς 0-2. Και το έκανε μόνο σου. Που αν εξαιρείς βέβαια τις φάσεις που ήρθαν τα γκολ των Ανίνων, δεν κάνανε κάποια άλλη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Άρης έχει αυτή την κατάρα. Κάποιες φορές ο αντίπαλός του θα κάνει δύο ευκαιρίες και οι δύο ευκαιρίες θα χάσουν. Μα δεν έκανε δύο ευκαιρίες. Έκανε μία ευκαιρία να σούτεξε από την περιοχή που είναι τραγικό λάθος. Γιατί αν η άμυνα κλείσει, δεν υπάρχει ευκαιρία. Και το δεύτερο γκολ είναι μια δωρεά του Χουλιάν Κουέστα στους παγουράδες. Δηλαδή τώρα εκεί πέρα που είπε στα Γιάννα που πήγα και πρόσθετα και πέρασα και πάρα πολύ ωραία, που έχει το μουσείο και τα λοιπά, θα βάλουν και μια πρωτομή, ένα κέρινο ομοίωμα Κουέστα. Ναι, έξω τα Γιάννα, δεν είναι μέσα. Ναι, απ' έξω. Απ' έξω. Πέντε χιλιόμετρα έξω τα Γιάννα. Πήγα πάρα πολύ ωραίο. Ναι, καλό είναι. Της ελληνικής ιστορίας. Λοιπόν, πώς τον λένε τον άνθρωπο που αφιέρωσε, τον ξέχασα τώρα. Λοιπόν, καταπληκτικό είναι, πήραμε και το βιβλίο του, πολύ ωραίο, θα βάλουν και τον Κουέστα τώρα. Θα είναι σένα εκεί, θα είναι εκεί ο Κολοκοτρώνης, παραδίπλα η Κυραφροσύνη. Παραδίπλα ο Αλή Πασάς, παραπαραδίπλα ο Πατριάρχης και παραπαραπαραδίπλα η έξοδος του Μεσολογγίου. Στην έξοδος του Μεσολογγίου, αντί να έχει, πώς το λέγανε, το κούγκι που ανατινάζει και τα λοιπά και τα λοιπά, θα το βγάλουν και θα βάλουν έναν τέτοιον. Έναν Κουέστα πάνω από τον Κρεμό. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Ζακαρή Μπουσέ. Λοιπόν, αν θες την άποψή μου. Είναι πιθανό. Αν θες την άποψή μου, ο Ζακαρή Μπουσέ, όχι το Σάββατο. Αλλά του δίνω ευκαιρία. Του δίνω ευκαιρία, φίλε. Εγώ έρχομαι και σου λέω ότι. Δεν είναι καλό τώρα ο Πλαβούκος να βγάλει τον Κουέστα και να βάλει τον Ζαχαρή. Γιατί ο Κουέστα μέχρι τότε ήταν καλός. Καλά, ναι, δεν θα το βγάλεις για ένα μάτι. Την πλήρωσα. Αλλά εγώ έρχομαι και σου λέω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό του ανθρώπου του Άρη η σκέψη μέσα στο επόμενο διάστημα να πάρει μια ευκαιρία Μπουσέ. Ωραία. Πριν το παιχνίδι το χθεσινό, έτσι. Λοιπόν, μαζί μας το Ridges Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο ανταμείβει όλους όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα γραφή, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις από τις οποίες μπορείτε να υποφεληθείτε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτό που είχε ο Καπετάνιος, πώς λέγεται εδώ. Αν δεν σας δώσω κάτι. Πες του. Λοιπόν, μου είπε να σου πω ότι. Είμαι στην Τούμπα. Λοιπόν. Αθλητικός Λίμπερο 107,4 All About Action Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρήστος Αλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μην παίζεις με το χαλί χωνίτη. Παρά θα πάμε και τις 6.30. Κληρώνουμε ένα ζύπο. Ζυπάρα. Αριανίδικο. Έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222 για να πει τις κλήρες που θα κάνουμε λίγο πριν τις 6.30 για τον ζύπο. Στέλνετε και τα σχόλιά σας για το χθεσινό παιχνίδι και για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, τον φίλο ακροατή στο Βανκούβερ του Καναδά, που μιλούσε εκεί με τον φίλο μου τον Δημήτρη, είναι πολύ συγκινητικό να ξέρεις ότι κάποιος που βρίσκεται τόσα πολλά χιλιόμετρα μακριά μας ακούει καθημερινά, Νίκο, και μάλιστα μας ακούει και στην Τρόικα το μεσημέρι και τώρα το απόγευμα στην εποχή που κάνουμε μαζί, ή τέλος πάντων μου κάνεις και συμμετέχω κι εγώ. Είναι πολύ συγκινητικό που είμαστε οι άνθρωποι με τους οποίους συνδέει μια μεγάλη αγάπη που έχει για τον Άρη. Οπότε δίνουμε τους χαιρετισμούς μας και πραγματικά είναι συγκινητικό. Όπως επίσης θέλω να πω στον Παλίκαρο, στο hot pot εκεί στο Κόσμος, κατάλαβε αυτός ποιον εννοώ, που μου είπε για την εκπομπή που κάναμε, που ακολούθησε
τον αποκλεισμό από την Κόλος. Ότι τον άγγιξε η εκπομπή και πήρε κουράγιο από αυτήν. Και πρέπει να του πω ότι και εμείς παίρνουμε κουράγιο όταν μας δείχνετε και μας αποδεικνύετε ότι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4, του αθλητικού Λίμπερο 107,4, ή Λίμπερου που λέει ο κύριος διευθυντής, έχει νόημα, ουσία, αξία, όχι μόνο για εμάς, αλλά και όλους εσάς, τα αριανάκια που ακούτε καθημερινά. Μας δείχνετε ότι μετά από μία γκέλα έχουμε ιερό καθήκον. Όχι λαϊκισμού φθηνού, όχι κραυγών, γιατί το κλίμα λέει ότι πρέπει να ξεφωνήσουμε. Και πάτε και κόντρα σε απίθανους λαϊκιστές των social media που μας θέτουν πολλές φορές στο στόχαστρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ξέρουν ότι τρυπάμε το τρύπημά τους. Θέλω να βάλω και τη λέξη της ομάδας που αποκλειστήκαμε μπροστά, αλλά είμαι ευπρεπής και ευτραφής που λέει ο Κούσης. Ήθελα να το πω αυτό, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε πλέον. Είναι και ωραίο τραγουδάκι αυτό. Άστο να παίζει, άστο. Όχι, όχι. Άστο παίζει πάμε έξω. Αυτό το... Που ένα τσιγάρο δεν προλάβω να κάνω. Ακούς. Ξανακατεβαίνει. Ωραίο δεν είναι. Ξεπεράσαμε. Μήπως μπορεί να το βάλει ο Μάντς στα ποτήρια να ξυπνήσουν 4-5 παίκτες μας. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να γίνει. Εντάξει, πολλά είναι που πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Καταρχήν, να μας πεις λίγο τι γίνεται με τα μεταγραφικά, μια που είσαι ο μάνατζερ της εκπομπής. Εγώ είμαι ο μάνατζερ. Ο κολλητός των μάνατζερ. Παίρνει ποσοστά, λεφτά από κάτω τραπέζια. Με τη σέσου. Λοιπόν, ναι. Το άλογο που έκανες, τι ήταν εδώ ακριβώς. Με τα μεταγραφικά ξεκινάει μια εβδομάδα που αναμένεται γεμάτη. Διότι την επόμενη Δευτέρα ολοκληρώνονται κιόλας οι μεταγραφές. Έχει ο Άρης μπροστά του 7 μέρες σχεδόν για να κάνει τις κινήσεις που θέλει και έχει κριθεί ως επιτακτική ανάγκη, ειδικά για τη θέση του στόπερ, ας πούμε, να κάνει στάνταρ μια προσθήκη εκεί. Είναι ξεκάθαρο, είναι αυτά τα οποία λέμε και τις προηγούμενες μέρες πάνω κάτω. Προτεραιότητες του Άρη για στόπερ, αριστερό μπακ, εξτρέμ αν φύγει ο Φετφατζίδης τελικά ολοκληρωθεί, που είναι σε διαδικασία αυτή να ενισχυθεί σε αυτές τις θέσεις. Αν μπορούσε, εγώ πιστεύω ότι θα το έκανε και για άλλες. Για ακόμα μία-δύο. Γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Άρη, όσον αφορά τις μεταγραφές που γίνανε το περασμένο καλοκαίρι, επειδή βλέπω κάποιους να είναι πολύ απόλυτοι και να λένε και να υποστηρίζουν ότι οι μεταγραφές ήταν κακές, ότι οι παίκτες που ήρθαν δεν κάνουν ή οτιδήποτε άλλο. Είναι νωρίς αυτή τη στιγμή, μετά από 4 επίσημα παιχνίδια, να κρίνουμε παίκτες και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, διότι έχουμε ως δεδομένο κιόλας ότι το προηγούμενο διάστημα αγωνίζονταν χωρίς να έχουν ξεκάθαρες οδηγίες και ένα συγκεκριμένο πλάνο από τον πρώην προπονητή τους. Άρα είναι άδικο να τους κρίνουμε και αυστηρά. Και θα πρέπει να περιμένουμε επί Μάντζιου πλέον, που προσπαθεί από την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στις προπονήσεις, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει ο άνθρωπος, να δώσει ρόλους και εντολές σε κάθε παίχτη ξεχωριστά. Γιατί αυτό που είπε και ο Χρήστος πριν, ας πούμε, με τον Ντάτκοβιτς, δεν πατάει καλά. Ναι, χθες δεν ήταν καλός. Αλλά ο Ντάτκοβιτς βγαίνει ένα πρώτο συμπέρασμα και από εμάς και από τους ανθρώπους του Άρη. Διότι αν ο Ντάτκοβιτς δεν παρουσίαζε αυτή την εικόνα, ο Άρης δεν θα πήγαινε για στόπερ. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν σου βγαίνουν μεταγραφές, γιατί έχει ακόμα δρόμο η χρονιά. Το θέμα είναι κυρίως ότι δεν σου βγαίνουν για την ώρα κομβικοί ποδοσφαιριστές σε κομβικές θέσεις. Δηλαδή, οι δύο κομβικές θέσεις είναι του κεντρικού αμυντικού και του επιθετικού. Όταν έφυγε ο Βέλεθ, ο Άρης έψαξε τον Αντιβέλεθ. Τι έψαξε, δηλαδή, έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να την κουβαλάει κάποια μέτρα μπροστά, μπορεί να πασάρει, να μην χρειάζεται δηλαδή να γυρίζει πίσω ο Χάφ ανάμεσα στα στόπερ και να φτιάχνει αυτό το παιχνίδι. Ο Ντάτκοβιτς διέκριναν ότι είχε αυτά τα στοιχεία. Δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές της ομάδας. Πήγε σε αυτή την επιλογή, αλλά δεν του βγαίνει. Για την ώρα.
Και έχει και ένα βασικό αρνητικό που δεν το έχει φυσικά ο Βέλεθ. Το λέει σωστά εδώ ο συνάδελφος. Δεν είναι ο Ντάτκοβιτς ο αντιβέλεθ. Ο Ρόουζ είναι ο αντιβέλεθ. Το σκεπτικό σου είπε. Ο Ρόουζ είναι ο αντιβέλεθ. Το σκεπτικό, αν κάποιο σκέφτηκε ότι ο Ντάτκοβιτς είναι τον αντιβέλεθ και τον έφερε, να καταθέσει το δίπλωμά του τώρα. Και ο σκάουτερ και όλοι. Αν φέρανε αυτόν για αντιβέλεθ. Για να συνδυαστεί. Αν φέρανε αυτόν για αντιβέλεθ, να πάνε να δώσουν 100 χιλιάρικα στον Καρυπίδη πρόστιμο που επιλέξαν αυτόν για αντιβέλεθ. Αποκλείεται να το σκεπτικό αυτό. Μπορείς να μην φωνάζεις έτσι. Μόνο άσχετος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορείς να μην φωνάζεις. Ο Ρόουζ είναι ο αντιβέλεθ. Μπορείς να μην φωνάζεις. Άσχετη! Ναι. Και η μέτρη ως κακή εικόνα του Ντάτκοβιτς κάνει περισσότερο μπαμ, να το πω έτσι, από την αστάθεια που έχει ο Ρόουζ στο παιχνίδι του μέσα στη μέση σεζόν. Διότι ο Γάλλος ώρες-ώρες. Αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Ναι. Τι ώρα, μπορείς να πεις μια ώρα που βρίσκεται κανονικά. Και είναι παίκτης που επίσης και αυτός έχει και το κράτημα της μπάλας, νιώθει από μπάλα, όχι όπως ο Βέλεθ, αλλά νιώθει. Αλλά και αυτός δεν βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Και ο Ντάτκοβιτς είναι ένας καλός χειριστής της μπάλας με τα πόδια, Χρύσανθε, όταν την έχει κάτω. Απλά το βασικό του μειονέκτημα είναι ότι είναι αργός. Γι' αυτό ο Άρης ψάχνει έναν γρήγορο κεντρικό. Και το άλλο... Στις λάθος πάσες που έδινε χθες παίζει ρόλο το ένα ή το άλλο. Μόνο αυτός κάνει λάθος πάσες. Άσε, μόνο αυτό. Συγγνώμη, περίμενε λίγο. Θα μιλάμε για ποδόσφαιρο ως άντρες ή θα αρχίσουμε τις γκομενίστικες προσεγγίσεις. Όχι, θα μιλάμε, ναι. Ωραία, κάνω μια ερώτηση. Θα μιλάμε, ναι. Όταν ένας άντρας κάνει μια ερώτηση σε έναν άλλο άντρα για ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να μου απαντάς με μια άλλη ερώτηση για κάτι άλλο. Πάμε πάλι. Αυτό το κάνουν οι κοπέλες. Βγαίνεις έξω και από το, τις λες. Τι ωραία που θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο που θα πάμε μόνοι μας και σου λέει ο ουρανός είναι γαλανός. Μην την κάνεις την κουβέντα κοβαλίφκα, ρε Χρυσάνθε, δηλαδή τώρα. Την κάνω κοβαλίφκα, πας και προσγειωθείς. Ξαναρωτάει λοιπόν ο κύριος δημοσιογράφος εδώ πέρα απέναντί σου. Ο έμπειρος, ο παλιός. Ο Ζαγόρας νούμερο 2. Όχι, ο Ζαγόρας είναι άλλος δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος, ναι. Δημοσιογράφος του Άρεος. Ναι. Ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας, ο έχουν τη γνώση εκ των έσω. Λέγε. Ρωτάει λοιπόν για τον κύριο για τον κύριο Ντάτκοβιτς που λες. Ρώτα για τον Τόνι Ντάτκοβιτς, ναι. Το ότι έκανε 15 λάθος πάσες στις 14 προσπάθειες που έκανε για πάσα. Έκανε 15 λάθη σε 14 πάσες. Αυτό προκύπτει από στατιστικό ή... Φταίει. Όχι, είναι υπερβολή αυτό που λέω. Α. Φταίει το ότι είναι αργός. Όχι, εκεί φταίει το μυαλό του. Άρα γιατί σημειώνουμε το αργός και το κατά πόσο μπορεί να προωθήσει σωστά το παιχνίδι με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ θα του δώσω χρόνο και τον Ντάτκοβιτς. Πάλι το ίδιο κάνεις. Και σε όλους. Πάλι το ίδιο κάνεις. Ναι, γιατί... απάντησε αυτό που ρωτάω. Σε τι ακριβώς Χρύσανθε. Είδες που δεν ακούς. Ξέρεις γιατί δεν απαντάς. Σ' ακούω. Όχι. Όχι. Σκέφτεσαι τι θα πεις. Όχι, δεν σκέφτεσαι. Είναι μόνιμο θέμα αυτό. Έχεις και ένα μέσα το σάκι, ίδιοι είστε. Το ίδιο πράγμα. Του λες κάτι και αυτός σκέφτεται το επόμενο που θα πει δεν απαντάει. Μα σου είπα, Χρύσανθε, δεν έχει καθαρό μυαλό. Δεν έχει καθαρό μυαλό. Ναι, εντάξει. Και αυτός μπορεί να το κάνει. Ναι, ναι. Και οποιοδήποτε μπορεί να κάνει λάθη. Ναι. Σάσα, δηλαδή πόσα λάθη. Όχι, μίλα. Ο Σάσα, πόσα λάθη. Όχι, μίλα. Δεν έχουμε τεχνικό πρόβλημα, τον έχω κλείσει. Ανοίξω το μικρόφωνο μου. Θα σταματήσει να φωνάζει. Μόνο θα φωνάζω εδώ. Ναι. Από όλες τις τελευταίες μας ραδιοφωνικές στιγμές. Μαζί θα μπει, δύναμη, θα φυγώ. Εδώ θα είμαι. Δεν θα είναι η ίδια διάρκεια. Η διάρκεια δεν θα είναι. Το μισάωρο μου στέκει. Αυτό θα είναι το μισάωρο. Εγώ θα είμαι έξω. Με σένα θα μιλάω. Όχι, έξω θα είμαι. Ο άλλος θα μιλάει με τον άλλον. Εντάξει. Λοιπόν. Θα κάτσω μέσα. Ναι. λοιπόν. Πες μου λίγο. Ναι, γιατί έκανε λάθη, ναι. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό με το αν είναι αργός? Γιατί όλο λέμε αργός. Δύο αριστερά μπακ, έβαλε δύο υψηλός όμως φορ. Και τι, δύο φυσρόμους. Ο αργός δεν έχει να κάνει με τις πάσες του. Με τι έχει να κάνει? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με τι έχει να κάνει? Με άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Ποιο κομμάτι του παιχνιδιού? Πού είχες πρόβλημα? Να ξεκινήσω να πω κάτι. Με πού είχες πρόβλημα? Και εσύ έχεις κολλήσει τώρα. Μα μιλάτε για γενικότερα μειονεκτήματα. Και είναι τα μειονεκτήματα. Μισό λεπτό. Είναι τα μειονεκτήματα που αναπαράγουν στα Facebook. Δεν είναι αυτά τα προβλήματά σου. Αν στρώσει ο Ρόζ και ο Σάσα, στρώσει δηλαδή ή ο ένας στόπερ ή ο αμυντικός σου χαφ, ο Ντάτκοβιτς θα είναι καλύτερος στο παιχνίδι του και στην τελική είναι ένας στόπερ. Το πετάς έξω, βάζεις ένα άλλο. Δεν σου είπα ότι το γεγονός ότι ο Ντάτκοβιτς είναι καλός φταίει και η αστάθεια του Ρόζ. Άμα γίνει καλύτερος ο Ρόζ ή ο στόπερ που θα έρθει, Χρύσανθε. Πούντος. Θα έρθει κάποιος. Τι ώρα? Μέσα στις επόμενες μέρες. Θα βελτιωθεί και ο Ντάτκοβιτς. Την Παρασκευή τελειώνει μεταγραφές. Πότε το φέρουμε, τη Δευτέρα? Την άλλη Δευτέρα.
μεταγραφές. Την Παρασκευή τελειώνει. Σαββατοκύριακο έχει. Μετά δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς τα F5. Την άλλη Δευτέρα τελειώνουν μεταγραφές. Έχεις μια εβδομάδα μπροστά σου. Ναι. Και είναι και ο Λόπεθ. Ακόμα μια κομβική κίνηση που έγινε. Ο Λόπεθ είναι μια χαρά, είναι ο Λόπεθ. Πρόσεξε. Επειδή και αυτός βλέπω δέχεται κριτική, ναι, ο Λόπεθ. Από τους άμπαλους δέχεται κριτική ο Λόπεθ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο καθένας μπορεί να κάνει την κριτική του. Okay. Ναι. Ο Λόπεθ και οι δεν σου δίνει γκολ τα οποία θες και περιμένεις από αυτόν. Πώς θα σου δώσει γκολ, πήρε μία πάσα. Μία! Μία πάσα πήρε! Έκανες 30 γεμίσματα, φίλε. Δύο περάσανε, το έχεις αντιληφθεί. Να ξέρουμε να κάνουμε κριτική στα πράγματα που πρέπει να κάνουμε κριτική. Από τα 30 γεμίσματα, τα 27 ήταν στην κεφάλα του πρώτου αμυντικού. Δεν σ' αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Πώς θα κάνει ο Λόπεζ γκολ? Τι θέλετε να κάνει, να πάρει την μπάλα το κέντρο, να περάσει σαν το Βετβατζίδι 5? Χρήσανθε. Σέντερφορ είναι. Χρήσανθε. Άμπαλι. Θα με αφήσει άσχετη. Να αναμώσει και λίγο το χαλί. Μανατζερίσκι. Καθίστε και δείτε για τον Λόπεθ. Πού να κάτσουμε. Που έχει εντάξει, ο Χρήστος με διέκοψε βέβαια άκομψα, αλλά δεν πειράζει. Νομοποιεί την αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει και θα το συμπληρώσω με αυτό που ήμουν έτοιμος να πω πριν με διακόψει. Ναι. Καθίστε και προσέξτε χθες τις τοποθετήσεις του Λόπεθ μέσα στην περιοχή όταν ο Άρης πήγαινε με πλαγιοκοπήσεις. Δεν ήταν κακές. Είχε πολύ καλές τοποθετήσεις. Δεν έφτανε η μπάλα σε αυτό. Ο Λόπεθ είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αν ταϊστεί, θα σκοράρει. Απλά για μένα ο Λόπεθ θα πρέπει, επειδή okay, του το χρεώνει με θετικό ότι γυρνάει πίσω, βοηθάει, μαρκάρει, δηλαδή τον βλέπει σε κάποια φάση. Νομίζω ναι, και χθες κιόλας που τον βλέπω κοντά στο σημείο του κόρνερ όταν έκανε επίθεση ο Πασκελίου. Αυτός είναι, λέω, δεν γίνεται να είναι αυτός. Είχε φτάσει μέχρι εκεί. Πρέπει λίγο να περιοριστεί και να επικεντρωθεί στα επιθετικά του καθήκοντα. Είναι, έχει προπονητή ομάδα. Είναι κάτι που. Ψάχνονται, εντάξει, 4 μέρες είναι και ο Μάτζος για να περάσει 5 πράγματα. Πρέπει να τους δει, να τους κάνει, να δει τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα. Okay. Γιατί προσέξτε και ο Μάτζιος και το Λόπεθ έπιασε την προηγούμενη εβδομάδα και τον πιδιωτικά πράγματα και τον Γκάνεα και τον Χί και τον Ψή και τον Ωμέγα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον Γκάνεα τον κράζεται. Μέσα στην ώρα του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τον Γκάνεα, μετά το ότι δεν είναι καλός, ο Κόρχου ήταν καλύτερος. Όχι τώρα και όμως αυτά ακούγονται στο ραδιόφωνο. Αυτά ακούγονται, φίλε, και αυτά γράφονται. Και αυτά γράφονται. Πού να μην ήμουν και πρώτος. Ο Γκάνεα σε τελευταία δύο παιχνίδια έχει σε τι βελτίωση. Οι μισοί, ξέρεις, έχουν σταματήσει γιατί είσαι πρώτος. Αν δεν ήσουν και πρώτος, ξέρεις τι ξεφώνει τότε, έπεφτε. Δεν μου λέει τίποτα. Καλά, τίποτα δεν λέει έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι τρεις αγωνιστικές. Αλλά πέρσι, πού ήσουνα. Πού ήσουνα. Είχες 4 βαθμούς προς 3 αγωνιστικές. Είχες 3 λιγότερους. Ναι. Ο Γκάνεα μια χαρά ήταν χθες. Και με τον Βόλο ήταν καλύτερος. Είναι σε μια καλή πορεία. Προσπαθεί να σταθεροποιήσει την απόδοσή του. Είναι σε καλό momentum τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο Λόπεθ όμως, αυτό που είπα και πριν, η τοποθετήση του μέσα στην περιοχή είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνει μπάλα σε αυτόν. Και για μένα θα πρέπει να αρχίσει να σπαταλάει λιγότερο δυνάμεις, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι. Μη γυρνάς τόσο πίσω, ρε αγόρι μου. Εντάξει. Θα το δει και με το Μάτζιο αυτό. Που και ο Μάτζιο του είπε 2-3 πράγματα, αλλά εκείνη την ώρα του αγώνα δεν μπορείς να τα συγκρατείς. Κάποια σου βγαίνουν και χωρίς να σκέφτεσαι. Είναι η ένταση του παιχνιδιού, είναι η στιγμή που ανεβαίνουν, ναι. Γενικότερα ο Άρης πληρώνει και το πλήρωσε και χθες. Δυνάμωσε λίγο το χαλί. Πληρώνει το γεγονός ότι είναι αδουλευτός. Γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ξεκίνησε ένα πλάνο που δεν μπορούσε να δουλευτεί από τον εκάστοτε προπονητή, πέρυσι από τον Παντελίδη, φέτος από τον Ένινγκ, και έρχεται τώρα ο Μάτζιος στην ομάδα και αναλαμβάνει να κάνει δουλειά βασικού σταδίου προετοιμασίας εν μέσω αγώνων. Αυτό δεν είναι εύκολο. Η διακοπή είναι καλή που έρχεται μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό δύο εβδομάδες, αλλά δεν είναι αρκετή. Θέλει λοιπόν το χρόνο, δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Μακάρι να το καταφέρει. Και χρειάζεται σε αυτή την περίοδο να βάλεις περισσότερο μέσα στο παιχνίδι σου τη σκοπιμότητα. Όσο προσπαθείς να δουλέψεις πράγματα που έπρεπε να τα κάνει ο προπονητής το καλοκαίρι και δεν τα έκανε. Για να μην πετάς βαθμούς όπως πέταξες θες με τον Μπας Γιάννα. Γιατί είναι okay, η ομάδα να δουλευτεί, είναι ο προπονητής στα 4 μέρες, ναι. Αλλά κι εσείς, φαντάζομαι χθες το βράδυ όπως και εγώ και ο Χρύσανθος, εγώ γύρισα σπίτι. Είχα πολύ καιρό να γύρω σπίτι μετά το παιχνίδι του Άρη με τέτοια ψυχολογία και να λέω: δεν γίνεται, ρε φίλε, να χάνεις δύο βαθμούς από τα Γιάννα στο Βικελίδης. Ναι, υπάρχουν ελαφρυντικά, αλλά δεν γίνεται. Και τη φετινή σεζόν που η τετράδα δίνει η Ευρώπη. Πρέπει να περιορίσεις ακόμα περισσότερο τέτοιες γκέλες.
Γιατί ο Άρης για να κάνει το βήμα παραπάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πρέπει να αποφεύγει τέτοιες ισοπαλίες, ειδικά στην έδρα του, με τέτοιες ομάδες. Με τις ομάδες που είναι κάτω από αυτόν. Τέτοια μάτσα όπως το χθεσινό πρέπει να τα καθαρίζεις. Απλά από ένα λάθος του Σάσα και από μια απαράδεκτη έξοδο του Κουέστα βρέθηκε στο πουθενά να χάνεις 0-2. Και το γύρισε, τρία πράγματα γύρισαν ευθύ στο παιχνίδι. Η κίνηση του Μάτζιου στο 46 που κατάλαβε το λάθος που έκανε στα στόπερ και λέει θα κρατήσω μέσα αυτόν που πιστεύουν περισσότερο ποιος είναι, ο Δελιζήσης. Και ήρθε με τον Τζέγκο, τον Ντόμε, τον Αλαγών που είχαμε μεσοαμυντικά. Και ήταν και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών σου στην επίθεση. Δηλαδή η πάσα που κάνει ο Γκάμα στο Φετφατζίδη το 48 είναι τρομερή. Που ναι, ο Γκάμα χάνει την έντασή του από ένα σημείο και μετά. Ναι, δεν χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στο παιχνίδι του. Αυτά που λέει και ο Χρήστανο πριν, ότι από ένα σημείο και μετά πέφτει. Αλλά έχει αυτή την ποιότητα που οποιαδήποτε στιγμή αυτό το τσακ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ενός παιχνιδιού. Και φυσικά η ποιότητα του Ματίγια στο φάλο στο 2-2. Που για το Ματίγια είναι πέναλτι εκείνο το σημείο. Δηλαδή δεν γίνονταν να του στρωθεί καλύτερα το φάουλ εκείνο στο 68. Για να μην πω τι χειρονομίες έκανε ο Χρήστατος μετά στο 68 όταν έβαλε τον κόλλο Ματίγια και γύρισε και μου έκανε. Όλοι τον έχουν κορυφαίο το Ματίγια. Όλα τα μέσα ενημέρωση από σένα. Όλοι οι συνάδελφοι στο Γκαζέτα, στο Sport 24, στο SDNA. Όλοι γράφουν για κορυφαίο παίκτη το Ματίγια. Τα πήραν από το Ματίγια ή τους κατευθύνω εγώ. Ο Ματίγια, όχι, πρόσεξε. Ο Ματίγια, γιατί το έλεγε χθες. Μια χαρά ήταν ο Ματίγια χθες. Την ώρα της μετάδοσης, θα σου πω, περίμενε. Το έλεγε την ώρα της μετάδοσης και το έγραψα και σήμερα. Ο Ματίγια έκανε κάτι διαφορετικό σε σχέση, όχι μόνο με τα φετινά παιχνίδια, με τα περσινά. Ανέβαινε ψηλά για να πρεσάρει. Δεν το έχω ξαναδεί, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το Ματίγια άλλη φορά. Και αυτό ήταν εντολή Μάτζιου. Δημιουργικά δεν σε βοήθησε όπως μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί νομίζω ότι εγώ με το Ματίγια έχω εμπάθεια. Έχεις. Δεν έχω εμπάθεια. Είναι επειδή είναι. Επειδή θα σου πω, έχεις μια εμπάθεια η οποία σου βγαίνει. Για το Ματίγια στην εκτέλεση φάουλ που κάνει κακή εκτέλεση, λες κακό. Κακό. Ενώ για άλλον παίκτη δεν λες κακό. Όχι, έχω πει και για άλλους. Και το είπα και χθες. Άσε τα έχω πει. Εγώ σου ακούω κάθε μέρα και ακούω και τη μετάδοση και μετά. Για το Ματίγια λες εύκολα, ρε φίλε. Είναι μέσα σου αυτό το πράγμα. Σου βγαίνει. Μου έχεις βάλει τη στάμπα του εμπαθή με το Ματίγια. Την έχεις. Δεν την έχω. Καλά. Και επειδή το ακούνε άλλα από σένα μου το λένε. Άρα, γιατί τα ακούνε από μένα. Λίγο. Επειδή ο Ματίγια είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν τον πας ρε ποδοσφαιρικά. Δεν τον κουστάρεις και φαίνεται αυτό στη μετάδοση. Πρόσεξε. Φαίνεται, δεν σου αρέσει ο παίκτης. Και εμένα υπάρχουν παίκτες που δεν μου αρέσουν. Τόση ώρα ένα τέταρτο μιλούσε. Δεν με αφήσαμε για το Ματίγια. Έχω αλλάξει εδώ με το φίλο μου τον Γιάννη. Με τον φίλο μου τον Δημήτρη, 35 μηνύματα έχουμε. Ορόκληρη ανάλυση. Διώξαμε τον προπονητή, φέραμε άλλον. Λες εσύ για μένα για το Ματίγια. Ναι. Ας πω εγώ για το Ματίγια. Ο Ματίγια είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μπορεί να βοηθήσει στο δημιουργικό κομμάτι. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου με το Ματίγια, ναι. Δεν το κρύβω. Δεν με τρελαίνει ποδοσφαιρικά, το έχω πει. Δεν μπορώ όμως να αρνηθώ ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής ή ένας καλός παίχτης, ναι. Ή ένας παίχτης ο οποίος ειδικά. Μου λες, έχεις κάνει και ακόμα με τον Οσαλή, μου λένε εδώ πέρα για το Ματίγια. Θέλετε να τον φάτε. Είναι ένας καλός. Έτσι μου λένε εδώ πέρα. Ότι μαζί με Οσάμα έχετε φαγωθεί με το Ματίγια. Χρυσανθέ, ο Ματίγια έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι ένας παίχτης όμως ο οποίος δεν είναι φαν του γρήγορου παιχνιδιού. Του αρέσει να κρατάει ενώ την μπάλα. Ενώ η υπόλοιπη ομάδα είναι ταχύτατη. Του αρέσει να κρατάει την μπάλα. Είναι μανούλα στατικές φάσεις όπως θες το έδειξε δηλαδή. Ο Ματίγια, φίλε, είναι υπερπολίτιμος για να μην είναι μέσα στο παιχνίδι του Άρη. Είναι ιδανικός. Για να κρατάει μπάλα όταν το χρειάζεται μέσα στο παιχνίδι. Γιατί όλοι οι προπονητές έχουν το Ματίγια λοιπόν μέσα. Και δεν βλέπει ένας αυτό που βλέπεις εσύ. Όλοι. Όλοι. Ποιος τον έβγαλε έξω. Το Βόλο δεν έπαιζε. Ποιος τον έβγαλε έξω. Ο Τελτζής. Σε ένα ματς. Σε ένα ματς. Σε ένα ματς. Και δεν έχει ξεκινήσει καλά. Μετά από αυτό που έγινε την Πέμπτη. Εγώ σε ένα ματς. Ο Τελτζής πέρσι τον είχε έξω. Εγώ είπα χθες ότι ήταν κακός. Ο Τελτζής τον είχε πέρσι έξω. Το δίδυμο ήταν με το Σάσα στα χαφ. Γιατί λοιπόν όλοι οι προπονητές τον έχουν μέσα. Είχες πολλές επιλογές στα χαφ. Γιατί τον έχουν όλοι οι προπονητές. Είχες πολλές επιλογές στα χαφ. Φέτος είχες. Γιατί τον είχε ο Ένιγκ μέσα και δεν είχε τον Τζέκο. Με τον Σάσα. Για ποιο λόγο. Γιατί τον έβαλε ο Μάντζιος στο πρώτο παιχνίδι που έρχεται. Γιατί πόνταρες το είχα πει ότι θα τον βάλει, γιατί πόνταρες στο δημιουργικό κομμάτι. Α. Γιατί λοιπόν γιατί όλοι τον έχουν. Γιατί δεν έχει. Γιατί δεν έχει άλλο χαφ τέτοιο. Φυσικά. Εγώ δηλαδή αν υπήρχε ο Τσάβη στην ομάδα θα έλεγα όχι να παίξει ο Ματίγια.
Αν είχα τον Ματέο, τον Νάτσο Γκαρσία στην ομάδα, ή αν είχα τον αυτή, ή αν είχα τον Ντάριο Φερνάντες, θα έλεγα να παίξει ο Ματίγια. Αλλά δεν έχετε ρεαλισμό. Όπως και ένας φίλος που αλλάζουμε μηνύματα. Μου κρίνει τα αρνητικά ο φίλος μου ο Γιάννης, που είναι αριανάκι τρελαμένο και πολύ κοντά στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια και διαρκείας και τα πάντα όλα. Αλλά έχει ένα θέμα ο Γιάννης, το λέω πάντα. Ο Γιάννης μόνο κρίνει το τι πάει λάθος. Πρότεινε. Αλλά πρότεινε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά. Δεν έχουμε ρεαλισμό στον Άρη, φίλε. Κανένας δεν έχει ρεαλισμό στον Άρη. Και πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ρεαλισμό μες στην ομάδα. Δεν έχουμε ρεαλισμό. Πάμε για πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο χωρίς να το πας για πρωτάθλημα. Όχι, δεν μας αρέσει τώρα. Τους λέω. Και ο Πάοκ πήγε στο Βόλο και έφερε 0-0. Δεν μας νοιάζει ο Πάοκ. Πώς δεν μας νοιάζει ο Πάοκ. Τις μισές μέρες με τον Πάοκ ασχολούμαστε. Όπως και αυτοί ασχολούνται με εμάς. Αλλά δεν σου λέω επειδή με νοιάζει ο Πάοκ να ασχοληθείς. Σου αναδεικνύω ότι ο Βόλος δεν είναι τόσο καφενείο όσο λες. Πήγε, κέρδισε μέσα στον Ατρόμητο και πήρε ισοπαλία από τον Πάοκ. Άρα εσύ που είσαι χάλια, έπρεπε να χάσεις. Δεν έχασες. Κέρδισες. Κάτι δείχνει αυτό. Έστω με πέναλτι. Κράτα τα θετικά. Γιατί το πέναλτι μετράει. Μετράει φυσικά. Και έχεις και χαρακτήρα. Κράτα τα θετικά. Και έδειξες πέντε πράγματα. Αυτά τα πέντε πράγματα εντός Χαριλάου τα χάνεις. Γιατί δεν σημειώσαμε θετικά. Σε ένα βαθμό. Όμως δεν έχουμε ρεαλισμό. Η ομάδα είναι μια τελείως καινούργια ομάδα. Έχεις 10 καινούργιους παίκτες. Γιατί φύγαν όλοι αυτοί που φύγανε και ήρθαν όλοι αυτοί που φύγανε. Δεν γίνεται μέσα σε 4 παιχνίδια. 4 είναι. Στα Γιάννενα λέμε είχαν να παίξουν 6 μήνες. Εμείς που παίξαμε πρώτη φορά. Με την. Κόλος, πώς τη λένε. Με την Λαμία. Με την Λαμία και την Κόλος. Αυτά τα δύο μάτς. Ναι. Τι πάει να πει αυτό. Όποτε δηλαδή θέλουμε ένα στοιχείο το χρησιμοποιούμε υπέρ μας, όποτε θέλουμε δεν το μετράμε. Επικοινωνία. Το ότι 4 στην άμυνα είναι 4 διαφορετικοί. Ναι, επικοινωνία είναι. Επικοινωνία. Το ότι 4 στην άμυνα είναι 4 διαφορετικοί δεν παίζει ρόλο, νομίζεις. Ενώ στην επίθεση, γιατί έχεις καλύτερο πρόσωπο στην επίθεση. Γιατί εκεί ένας βγήκε και ένας μπήκε. 2. Αν βάλω και τον Μπερτόγλιο. Γιατί σε κάποια μάτς δεν ήταν ο Μπερτόγλιο, γι' αυτό δεν τον βάζω. Δικαίω το δω κάτι. Στα χαφ. Στα χαφ. Να τα λέμε κι αυτά. Στα χαφ. Στα χαφ τι. Πας να κάνεις κάτι καινούριο. Αλλά συγγνώμη ρε παιδιά. Όταν σε όλη την προετοιμασία ο προπονητής δουλεύει. Μη στέλνε τώρα μηνύματα. Όταν σε όλη την προετοιμασία ο προπονητής δουλεύει το 4-3-3. Σε όλη την προετοιμασία. Γιατί είδα και τέτοια μηνύματα. Τι βλέπατε εσείς την προετοιμασία. Έλα εσύ να δεις την προετοιμασία. Το εύκολο είναι αυτό. Μόλις η ομάδα χάνει, ο δημοσιογράφος δεν τα έλεγε καλά στην προετοιμασία. Άμα η ομάδα κερδίζει, όλα καλά τα έλεγε. Νομίζετε. Ο άλλος δούλευε όλη την προετοιμασία 4-3-3 και στο πρώτο ημίχρονο, στο επίσημο παιχνίδι, το γύρισε 4-3-2-1. Εγώ φταίω. Γιατί δεν το δούλευε σωστά. Δεν ξέρω αν το δούλευε σωστά ή όχι. Και ποιος ξέρει αν το δούλευε σωστά ή όχι. Τι είσαι εσύ, ειδικός, έχεις δίπλωμα από την προπονητική της Κολονίας. Και ξέρεις αν το δούλευε σωστά ή όχι. Ίσως σε μια προπόνηση για να το δεις. Αν το δούλευε σωστά ή όχι. Ό,τι σου λένε λες. Και αυτό που σου λένε λες δεν έχει στοιχείο ότι κάποιος σου λέει τι να πεις. Σου λέει ένας ποδοσφαιριστής δεν το δούλευε σωστά. Σου λέει ένας προπονητής μέσα στην ομάδα δεν το δούλευε σωστά. Σου λέει ο γυμναστής δεν το δούλευε σωστά. Δεν μπορείς να κρίνεις εσύ αν το δούλευε σωστά όταν δεν έχεις δει μία προπόνηση. Εννοείται. Γιατί πού ήμασταν πάνω στο δέρμι. Γιατί έκανε τακτική. Αφού μου λέγατε 15 μέρες δεν έκανε τίποτα. Οπότε έκανε, έκανε 2-3 φορές. Με 2 φορές μπορεί να καταλάβεις αν δούλευε σωστά. Ή αν δούλευε σωστά. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν δούλευε σωστά. Εκ του αποτελέσματος. Μεγάλο λάθος είναι δεν έκανε τακτική στο δέρμι. Ναι. Άρα πώς λέμε αν δούλευε σωστά ή όχι το 4-3-3. Όταν δεν έκανε τακτική. Ποιος είναι ο βαθμός που έπρεπε. Για να καταλάβω για δηλαδή. Γιατί τα διαβάζω. Τα διαβάζω και στα Facebook και, και από δημοσιογράφους. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν δει μία προπόνηση του Άρη και κρίνουν. Ούτε εγώ έχω δει. Αλλά δεν κρίνω εγώ το πώς δούλευε ο Ένινγκ. Έχω δει μία προπόνηση για να κρίνω και άντε βλέπω. Καταλαβαίνω. Νιώθω. Ξέρεις καλύτερα από μένα τώρα πώς μπορεί να αποκτήσει εικόνα για μια προπόνηση και δεν μιλάς με έναν, μιλάς με τρεις, με τέσσερις, με πέντε. Αυτό δεν είπα. Για να δεις. Αυτό δεν είπα. Αν ταυτίζονται οι απόψεις. Αυτό δεν είπα. Ναι. Ναι, αλλά οι απόψεις μπορεί να ταυτίζονται γιατί είναι εμπαθείς με τον προπονητή. Για να σου πω κάτι για το αν δουλεύετε κάτι συντακτική ή όχι, φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Το είπαμε αυτό. Φαίνεται. Και φαινόταν. Όταν εγώ σου λέω άλλο. Σου λέω άλλο. Σου λέω άλλο. Μία λοιπόν περίοδο προετοιμασίας. Την έβγαλες και στα φιλικά παιχνίδια και στην προετοιμασία σου και,
δουλεύοντας το 4-3-3. Και στο πρώτο ανάποδο ημίχρονο, στο πρώτο ανάποδο ημίχρονο με τη Λαμία, αλλάζεις το σύστημά σου. Είναι αυτό σοβαρός προπονητής? Όχι. Τελειώσαμε. Εγώ τρελάθηκα. Ο κατεξοχήν δίνω ευκαιρίες και χρόνο σε όλους, γιατί θεωρώ άδικο να κρίνεις τον Γκάνεα από το πρώτο μάτς, επειδή είσαι λαϊκιστής. Εγώ είμαι ο κατεξοχήν τύπος δημοσιογράφου της ανοχής και στον προπονητή και στον ποδοσφαιριστή. Για να φτάσω εγώ στο σημείο να λέω φεύγει το βράδυ Ένινγκ, προφανώς και κάτι έχω δει. Δεν γίνεται ρε φίλε να δουλεύεις ένα μήνα το 4-3-3 και με το πρώτο στραβό ημίχρονο το αλλάζεις. Δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν ο Άρης θα το πληρώσει φίλε. Και εύχομαι να το πληρώσει με όσο το δυνατόν τις λιγότερες απώλειες. Και είναι ευτυχές το γεγονός ότι έχουμε διακοπή. Γίνεται σχεδόν το όσοι κρίνετε το Μάντζιο αυτή τη στιγμή επειδή το λένε Μάντζιο και όχι Μάντζιθ, είστε εμπαθείς με την ομάδα. Το Μάντζιο τι να τον πούμε τώρα. Τον κράζουνε. Μια εβδομάδα είναι. Μια σαλάτα έστειλε ο άλλος και τα λοιπά. Άντε ρε αγόρι μου. Μια εβδομάδα είναι. Το άντε. Τι να τον πω. Σερβιτόρε. Πρόσεξε. Τον προπονητή και αμέσως ξεφωνητό. Άλλο. Είπα και το Μάντζιο. Σας είπα την πρώτη στιγμή. Εγώ ήθελα πιο μεγάλο τέτοιο. Όλοι θέλω. Και όνομα και λεφτά και τα λοιπά. Ωραία. Ωραία. Να πάω να δώσω 200 χιλιάρικα στον Καρυπίδη να τα φέρει. Τι γίνεται. Όχι, πρέπει να φέρει. Γιατί δεν είναι για το Ματέο. Α, του καθορίσουμε που θα δώσει το 1 εκατομμύριο, το δικό του. Και αν δεν βγει ο προπονητής, αν φέρει τον Κούπερ, αν φέρει τον Κούπερ, ρε φίλε, και η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει out. Και όταν βαράνε οι άλλοι, χτυπάει στο δοκάρι και μπαίνει μέσα. Και κάνει 5 ήττες ο Κούπερ. Τι θα λέμε. Α, εντάξει, πέταξε άλλα 500. Ποδόσφαιρο είναι, παιδιά. Είναι αστάθμητοι παράγοντες δεκάδες. Δεκάδες αστάθμητοι παράγοντες υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς το ποδόσφαιρο να καθορίσεις ότι αν πάρεις τον καλύτερο θα έχεις και επιτυχία. Και είπα μη στέλνετε μηνύματα όταν μιλάω. Το είπα ή δεν το είπα. Πάω στο break. Θα φάω και 10 λεπτά την επόμενη εκπομπή. Να φας. Μπορώ. Η ώρα είναι 6 και 10 όχι 6. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Και πάρετε καμιά λούξ. Θα πάω να πιω μια λούξ εγώ τώρα περτικαλάδα χωρίς ανθαρκικό. Καταπληκτική. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για λίγο ακόμα στέλνετε τα μηνύματά σας. Κληρώνουμε ένα ζύπο από την μπουτίκ της ΠΑΕ Aris. Θα την κάνουμε την κλήρωση κάνα δεκάλεπτο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 542-22 για να μπείτε στην διαδικασία. Ο φίλος 6944 λέει: για μένα το χειρότερο είναι πως μετά το 2-2, όπως και μετά το 1-1 στο ευρωπαϊκό, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό να στρώσουμε το παιχνίδι. Ο φίλος 6947 που μπήκε στην κλήρωση, ο φίλος Σωτήρης, καλησπέρα. Ροζ μοιάζει σαν να μην έχει ανάσες. Μάνος αδικαιολόγητος. Ναι, εντάξει, ο Μάνος είναι. Είναι. Ο τρόπος που μπαίνει στα παιχνίδια και η εικόνα παρουσιάζει με κάποιες μικρές ελάχιστες εξαιρέσεις δεν. Ο Έλληνας επιθετικός. Δεν βλέπω να έχει ορίσει η Λίγκα ακόμα τα μάτια από τον Κυριακού. Τέταρτη αγωνιστική. Το Παναθηναϊκός Άρης θα γίνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν θα γίνει μάλλον πάει για Σάββατο 8.30 ώρα. Αλλά θα περιμένουμε και το επίσημο της Λίγκας για να ορίσει το παιχνίδι για να δούμε πότε θα διεξαχθεί. Εντάξει, αυτό και από την Νόβα εξαρτάται κυρίως. Αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει Σάββατο 8.30 η ώρα. Καλά, θα περάσει ο Χρήστος στην Αθήνα πιθανότατα. Λοιπόν. Ού. Έτοιμος είσαι. Δεν έχει. Κορονοϊούς έχει. Κορονοϊούς. Πάρε τη λεπίδη σου. Φιλαράκι μου. Λοιπόν. Να πάω, λες. Εμένα ρωτάς. Θα το σκεφτώ. Να το σκεφτείς. Να το σκέψω. Λοιπόν. Να πάω να φέρω το διπλό. Τον πάρει καλύτερα. Πάρεις νομίζω μια καλή επιλογή. Έχασα εγώ από τον Παναθηναϊκό ποτέ? Όχι, πέρυσι ήμασταν στο Regency και το βλέπαμε. Ναι. Από τον Παναθηναϊκό δεν έχεις χάσει, όχι. Έχεις πάει με τον Παναθηναϊκό ποτέ? Πότε πήγες? Στο ΆΚΑ. Στον τελικό. Δεν πάω με τον Παναθηναϊκό πλάκα πλάκα. Ο Μάρης Ελεπίδης λοιπόν νομίζω μια πάρα πολύ με καλή ΑΕΚ επιλογή. Πάω, με ΑΕΚ. Με Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια δεν έχω πάει. Τι να πας. Με Πανιόνιο είχα πάει εγώ πρόπερση. Πώς είχαμε χάσει?
1-0 είχαμε χάσει, 2-1 τώρα δεν θυμάμαι. 1-0 νομίζω είχαμε χάσει. Τέλος πάντων, θα δούμε μέχρι αύριο. Νομίζω αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθεί. Για τους. Α, το δώσουμε, δεν πειράζει. Είναι ερωτική εκπομπή, είμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κιόλας. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια πρότεινε η ΕΡΤ στη Super League 2 για όλες τις ομάδες. 7,3 ζητάει η Super League 2, δεν τα βρήκανε. Στο ραντεβού που έγινε σήμερα στην Αθήνα, ανάμεσα στους ηθήνοντες της Super League 2. Περίμενε λίγο, γιατί ένα νέο μέλος στην. Ένα νέο μέλος του ραδιοφώνου. Αντωνή, έχω εκπομπή, φίλε. Έχω εκπομπή μας στον αέρα του Λίμπερο. Θέλεις να μιλήσεις? Ναι, φίλε, μπορούμε να βρεθούμε. Αύριο στις 6.30, φίλε μου. Ναι, φιλαράκι μου. Γεια σου, γεια. Πώς θα είναι στον Αντώνη, που δεν ακούει την εκπομπή μας? Σαριόγλου. Σαριόγλου είναι στο τέτοιο. Το φέρουμε, ψοφάει πιστεύω να κάνει. Ποιος Αντώνης, αποκάλυψε μας. Αυτή που θα κάνει το βράδυ, φίλε. Μάλιστα. Νομίζω ότι το χθεσινό αγώνα τα καλύψαμε. Διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε. Αυτό είναι το ωραίο. Το κάνουμε έτσι ως πάντα με το Χρύσανθο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά που κάναμε έτσι μια ψηλοαναφορά και νωρίτερα, είναι η αλήθεια. Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα να τελειώσει και του Ματέου, να τελειώσει και του Φετφατζίδη νομίζω. Θα πάει χρονικά πρώτα του Φετφατζίδη και μετά του Ματέου, για να τελειώνουμε και με αυτές τις δύο υποθέσεις. Ένας φίλος, ο Γιώργος, που έχει έτσι ωραίες παρεμβάσεις, μου λέει: ένας πολύ αρνητικός παράγοντας στην ομάδα είναι και η απουσία του κόσμου. Πιστεύω ότι είμαστε από τις λίγες ομάδες που αυξάνουν τη δύναμή τους κατά 20%. Όχι ότι δεν έχουμε κάνει γκέλες και με κόσμο, αλλά όσο να είναι περισσότερο βοηθά παρά είναι αρνητικό. Ναι, είναι αλήθεια ότι παιχνίδια σαν το χθεσινό θα το παίρνω Άρης. Γιατί μετά το 70 που καθίσαμε, θα έσπρωχνε ο κόσμος, φίλε. Θα έσπρωχνε ο κόσμος. Εντάξει, αυτό. Ναι. Αλλά όπως είπες και εσύ, έχεις κάνει γκέλα και με κόσμο. Δηλαδή πέρυσι με τη Λαμία 1-1 που είχε η Λαμία, έχει και το μάτζι ο Γιώργος. Άλλο εκείνο το μάτζι, αγόρι μου. Άλλο εκείνο το μάτζι, αγόρι μου. Εντάξει τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση όμως. Τώρα και με αυτή πρέπει να απορρευτούμε. Ένας μου στέλνει τις δηλώσεις του Βάρντα που λέει: είχα πρόταση από Άρη και Ολυμπιακό στον ΠΑΟ. Κάποιοι μου έλεγαν βλακίες. Βλακίες. Αυτό το παλιό. Χαζαμάρες. Ναι. Τι? Χαζαμάρες που λέει ένας φίλος. Βλακίες. Απλά το έλεγε λίγο πιο. Σε πιο αργό. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Ένα σουάρτο μα έλειπε τώρα στον αγαπητή στιγμή να μπείτε από την Ελλάδα να κάνουμε πάνω. Να, τώρα, να, γίνει... να παίζουν ξύλο. Οι Λατίνοι με τον Νουάρτα. Δεν είμαστε γιατί, γιατί τις έστειλες και τέτοιοι. Γίγαντες. Στο Βόλο μια χαρά που ωραία, φίλε. Ότι πρέπει για Ουάρντα είναι η πόλη. Με τα τσιπουράδικα. Μια χαρά. Μια χαρά θα περάσει. Εμείς γίνεται να πάμε στο Βόλο μόνιμα. Δεν γίνεται. Άνεργοι θα ήμασταν. Θα μαλώναμε τον Μπέο συνέχεια. Θέλω να τον κάνω μια συνέντευξη μια φορά. Θα έχει ένα ενδιαφέρον πιστεύω. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε θα μας έρθει η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα στο μεταγραφικό. Είπαμε ότι θέλει σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό. Έχει λοκάρει σε μια επιλογή που έχει κάνει εδώ και κάποιες μέρες. Προσπαθεί, διαπραγματεύεται για να τελειώσει. Το μεταγραφικό που πλέον το χειρίζονται κυρίως ο Θόδωρος Καρυπίδης φυσιολογικά εννοείται. Ο Αγισίλος, ο Τουμαζάτος και ο Γιώργος Κικερίδης. Ο αριστερός μπακ που θέλει να φέρει επίσης. Ο Άρης και να πλαισιώσει τον Γκάν. Υπάρχει και ο Σεγγέλκης βέβαια εκεί πέρα. Υπάρχει και ο Τσαγκαλίδης, οκ. Okay. Εγώ δεν ξέρω, αυτός δεν είναι ίδιος με τον Γκάμα. Δες λίγο εκεί, δες λίγο εκεί. Τον αριστερά δες. Όταν τον κάνει κοντινό. Όχι. Τέλος πάντων. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Εκστρέμ. Όπου και εκεί είναι πιθανό, όταν με το καλό τελειώσει και το Φετβαζί να κάνει μια κίνηση. Του Τσόριτς. Του Κροάτη μεσοεπιθετικού της Ρώμα, ο οποίος περισσότερο οχταροδέκαρο είναι, όχι εξτρέμ, δεν έχει αγωνιστεί, έχει αγωνιστεί ελάχιστες φορές στην καριέρα του ως εξτρέμ. Είναι μια περίπτωση που έχει βάση, ναι, αλλά μια περίπτωση που έχει και δυσκολίες όσον αφορά το οικονομικό. Δεν είναι εύκολη. Έχει και ένα τιμιότατο συμβόλαιο στην Ρώμα ο ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι μια υπαρκτή, αλλά δύσκολη περίπτωση και ο Άρης έχει εναλλακτικές, όπως έχει εναλλακτικές βέβαια και σε όλες τις θέσεις. Απλά. Σε αυτή τη φάση και με το χρόνο να πιέζει, θα λέγαμε, ο Άρης προσπαθεί να περιορίσει όσο μπορεί και το περιθώριο του λάθους. Αν δεν πέσει από τα 150 με 200 χιλιάρικα από τα λεφτά που θέλει η Ρώμα να πληρώσει ο Άρης, δεν θα γίνει μεταγραφή. Ναι. Αν πέσει και πάει από τα 500 που ζητάει στα 250 με 300, εκεί μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Με τα 500, ο Τσόριτς έχει 950 χιλιάρικα συμβόλαιο, κοντά στο εκατομμύριο. Οι Ρωμαίοι λένε μισό-μισό. Μισό-μισό δεν γίνεται. Μισό-μισό
I'm sorry. Μισό, ευχαριστώ. I'm sorry. I'm sorry. If you want to pay the 700, I will pay the 250. Ok. If you don't want. Θα πάρει και τον Τζόρι, δεν χρειάζεται να πάρει extreme. Keep the 950. Εννοεί τι extreme να πάρει. Θα πάρει και extreme, τι θα τον κάνει μετά. Θα έχει τον Γκάμα με τον Ματέο, τον Τζόρι πίσω από τον Λόπεθ, θα έχει Μπερτόγλιο, Μαντσίνη, αλλαγέ. Μια χαρά είσαι. Δεν έχει θέμα. Νομίζω ότι είσαι, θα είσαι πολύ καλό, σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τι επιλογέ σου μπροστά. Αλλά παιδί, αν περιμένει τι επόμενε μέρε, θα έχουν ενδιαφέρον. Μια εβδομάδα έμεινε για το φινάλο του μεταγραφών. Ο Άρης θέλει να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση, να δώσει και ένα μεγαλύτερο βάθο στο ρόστερ του. Θα λέγαμε, προετοιμαστείτε, θα έχει πραγματάκια. Μέσα επόμενες ημέρες η προετοιμασία η ομάδα σήμερα ήταν στο γήπεδο σε χαλάρους ρυθμούς για όσους αγωνίστηκαν χθες. Είχε και μια ομιλία από τον Άκη Τομάτζιο, ο οποίος προσπάθησε λίγο να βελτιώσει το κλίμα, γιατί δεν είναι και το καλύτερο, είναι η αλήθεια, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στην ομάδα. Δεν πετάνε, δεν πετούσαν κιόλας οι ποδοσφαιριστές σήμερα στο Ρήσιο. Και από αύριο θα ξεκινήσει προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο περιμένουμε και το επίσημο τεστ. Το Σάββατο. Δεν γνωρίζω. Αυτά τώρα είναι Νόβα. Τα είστε ξέρει καλύτερα από μένα. Άμα όπου πει Νόβα, η Νόβα θα πει. Α. Το θέλω Σάββατο 8.30. Ωραία, θα το βάλουμε Σάββατο 8.30. Mm. Έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκό τι παίζει σήμερα. Ο Παναθηναϊκό παίζει σήμερα, θα γίνει και κατασκοπία. Απόλλων Σμύρνη ΑΕΛ. Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Πάω κόφι. Παναθηναϊκός Άρης, Πανετολικός Αστέρας, πας Γιάννη Ολυμπιακός, πας Λαμία Βόλος. Μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη. Ναι. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο. Αύριο. Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει Κυριακή. Γιατί και Τετάρτη μπορεί να παίξει. Ό,τι θες μπορεί να παίξει. Την άλλη εβδομάδα έχει Ευρώπες, δεν έχει τίποτα. Διακοπή έχουμε μετά. Α, άρα γιατί Σάββατο. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Παναθηναϊκός Άρης, Κυριακή βράδυ, φίλε. Γιατί να παίξουμε Κυριακή, ποιο είναι το πρόβλημά σου με το Σάββατο. Δεν έχουμε μέρες να προετοιμαστούμε. Θέλω να βγω βόλτα το Σάββατο. Και δεν θέλω να μου χαλάσει τη διάθεση κανένας. Να πάω στο Άδενδρο. Θα μεσημέρι, δεν είναι βράδυ. Ναι. Όχι, το Σάββατο, την Κυριακή είναι πιο ωραία, ρε, φίλε. Πιο ποδοσφαιρικό. Περίμενε την Κυριακή, πέρσι το Σάββατο. Να χτίσει πάμε στον Χαλαρουίτα. Στον Ανέστο χρωστά αυτό. Εγώ στο έχω πει, ρε, δεν έχει έρθει. Ωραία, θα έρθω. Τώρα με τον Μπομπέο μαζί. Για τον οποίο, εντάξει, ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Όχι, okay, ήρθε υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπουργός εξωτερικών. Τι θες, αγόρι. Ναι, δηλαδή... Καταρχήν, έχω φωτογραφία, έχει 50 ζητάτες εδώ στην δωδεκανή σου. Έχει παντού αστυνομία. Τι θέλει να πει. Και όχι τίποτα άλλο, μας έχετε κολλήσει 25 λεπτά στο φανάρι του αεροδρομίου. 25 λεπτά δεν είναι τίποτα, Νίκο. Για να περάσει η πομπή. Ο Πομπέο είναι, θα περάσει. Ο Πομπέο. Πρόσεξε. Και... δηλαδή είναι ένα Πομπέο. Ναι, και βλέπω το. Και... πριν μας αφήσουν να φύγουμε, περνάει μια με αυτοκίνητα αυτά τα Σεβρολέτα αμερικάνικα που έχουν, που τα βλέπουμε στις ταινίες και τα λοιπά. Και πηγαίνει προς την Περαία, δηλαδή ρε φίλο Πομπέο στην Περαία, τι πάει να κάνει δηλαδή. Και στη Μηχάνιο, να ανάψει και ράξει την Παναγία. Στο Χάγιατ μένει, Νίκο. Α, εκεί τον βάλανε. Εντάξει, το δεχτήκαμε. Είδες πόσο απλά είναι τα πράγματα. Εκτός πόλης, μάλιστα. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, αγόρι μου. Μόνο! Θέλει να πάει να παίξει κιόλας. Αν λοιπόν ο Πομπέο πάει στο Ρίτζεσι και κάνει εγγραφή. Μου λέει ένας. Επειδή ήταν και πρώτη. Μου λέει ένας. Ναι. Μια χαρά είναι ο Νίκος στα αθλητικά. Σούπερ. Ας μην σχολιάζει πολιτικά καλύτερα. Έχει δίκιο. Δεν μπορώ να πει 25. Βρε, έχει δίκιο! 25 λεπτά ήμουνα και περίμενα. Είχαμε και κάτι συναντήσει περίεργες εκεί πέρα, τέλος πάντων. Πες, αυτό είναι το θέμα. Κάτι με λέει. Κάτι με λέει, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Μαρμαρίδη. Τι έγινε, ο Ματέο έρχεται. Πάρε τον τηλέφωνο. Εγώ. Να το ρωτήσει. Πάρε την. Πώς τη λένε. Την Αντωνέλα. Έχεις και σπίτι Αντωνέλα στο πανόραμα. Την είδατε και στο πανόραμα. Για ξεφωνητό είναι, απλά είναι φίλος μου αυτός που το είπε και γι' αυτό δεν τον ξεφωνίζω, να ξέρεις. Αδελφός μας. Καλά, αλλιώς θα το έκανα ξεφωνητό. Ο Ματέο. Ο επιπόλαιος αυτός. Στην εκπομπή της Παρασκευής και χθες το λέγαμε πριν το παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, ότι ψάχνει τις τελευταίες μέρες σπίτι μέσω διαδικτύου. Τσεκάρει δηλαδή σπίτι. Mm. Και τι έχουμε, έχουμε βάλει κατάσκοπο πάει στον υπολογιστή του και βλέπουμε ποια σπίτια βλέπει. Έχει ο Μανιός ένα στο πανόραμα. Άμα θέλει να πάει, να το δώσουμε. Με team viewer μπαίνω στον υπολογιστή του Χρήστα και βλέπω τι κάνει. Λοιπόν. Και εγώ μπαίνω με team viewer στο δικό σου και βλέπω ότι δεν κάνει τίποτα. Δύσκολο. Ευχαριστούμε τον Μαρμαρίδη που ήταν μαζί μας. Ο Φετφατζίδης τον έστειλε. Με νέο πλάνο δόσεων. Χωρίς πιστοτική και χωρίς προκαταβολή. Καναπεδάρη που ενδεχομένως να πάρει και ο Φέτφα στο Κατάρ μαζί του ένα καναπέ τον Μαρμαρίδη. Για να ξαπλώνει μετά την προπόνηση και να αράζει λίγο και να ξεκουράζεται. Φετφατζίδης είναι και σήμερα στην προπόνηση κανονικά. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
Αύριο περισσότερα, λίγο μετά τις 5, ελπίζουμε να έχουμε και κάτι πιο ουσιαστικό όσον αφορά τα ζητήματα που καίνε, τα μεταγραφικά δηλαδή, κατά κύριο λόγο. Ακολουθεί που μπήσα το σκύλο με το γάτο, με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Να εκνευρίζετε και δεν πρέπει, παίχτες του Άρεος, δεν πρέπει να με εκνευρίσετε. Δεν πρέπει. Τι σου κάνω, παιδί. Δεν κερδίσατε. Εντάξει, δεν κάνω. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Το βράδυ της Κυριακής και όλη η εβδομάδα μου θα ήταν πολύ πιο ήρεμη. Το ξέρω, Χρυσάνθε. Πολύ πιο ευχάριστη. Ναι. Δεν θα διάβαζα μπουρδολογίες. Το ξέρω, Χρυσάνθε. Το ξέρω. Δεν θα με ενοχλούσαν άσχετοι. Γυρίσαμε όλοι σπίτι χθες. Θα ήμουν ήρεμος. Θα χαιρόταν τα παιδάκια μου. Και δεν είχαμε βαριά καρδιά από το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις τον Κάκρο σου λέει τον Κλάτεμπερ. Και να λέει. Έτυχε να πέσει πάνω και να το τσεκάρω σε εκείνο το σημείο και το άλλαξε. Δεν άντεξε. Αυτό είναι από τα θετικά στοιχεία. Το ότι ο Κάκος κράζει τον Κλάτεμπερκ. Πάει να πει ότι ο Κλάτεμπερκ κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα. Εξαιρετική. Είναι σαν να βγαίνω εγώ, ας πούμε, και να κράζω. Ποιο είναι το Μάρτιν Τάιλερ που κάνει μεταδόσεις Premier League, ας πούμε. Δεν γίνεται να κράζω εγώ τον Μάρτιν Τάιλερ. Δεν γίνεται να βγαίνει ο Κάκος και να κράζει τον Κλάτεμπερκ. Τάιλερ. Δεν γίνεται. Μετά από αυτό κλείνω. Ναι. Άντε, γεια. Άντε, γεια.